Εγώ από όπου κι αν πέρασα, μετά βγάζανε μπλούζες. I love Τανάσης. Πάρα τα στα κροστάω. Τανάση. Μου είχε τάξει ότι θα με κάνει παπαδιά. Μάλιστα. Δεν με έκανε ποτέ. Ναι. Και θέλω διαζύγιο. Επειδή δεν σε έκανε παπαδιά. Μάλιστα. Ωραία, άραξε. Αυτά είναι ωραία. Ναι. Αυτά είναι τα καλύτερα που έχω. Σε αρέσουν αυτά. Τα καλύτερα. Μου πάνε. Καταπληκτικά. Ε, φοβερή. Ε. Τέλεια. Και γυρισμένη. Σε αρέσουν. Ναι. Αυτά είναι τα δικά μου πρέπει. Αυτά ήρθα. Να δω τι έχει συμβεί. Δεν συνέβη, ρε παιδί μου, είναι ξέβαψε αυτό και βάφτηκε ένα πουκάμισο. Είναι, υπάρχει πουκάμισο με κραγιόν ανεξίδηλο. Να το δω, με ξαπατήσει. Να το δω, να το δω. Να το όχι, όχι. Κοίταξε, έγινε ένα λάθος και βάφτηκε το αρκούδι μπλε. Εντάξει, ρε Δημήτρη, εντάξει, ένα αρκουδάκι είναι τώρα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Θα προτιμούσα να σε έχω απατήσει. Ναι, θα προτιμούσα από το μπλε αυτό. Θα προτιμάς ένα σκατάρκουδο από μένα. Ναι. Ωραία, θα σου πάρω ένα άσπρο καινούριο, αλλά θα σε απατήσω. Και όταν ανακατεύτηκε το αρκουδάκι στα σεντόνια και έγινε μπλε. Μάνα αυτό το αρκουδάκι, ρε παιδί. Και έγινε μπλε, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Εγώ πέρασα πολύ μεγάλη σύγχυση. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλη. Και έκαθα και το ψάξα. Ναι. Ψάξε. Ανέλησε. Κατέληξα έτσι, από δικιά μου σκέψη ότι μάλλον έχω ειδιπόδιο με τον πατέρα μου. Μάλιστα. Εσύ, Θόδωρη. Τι έκανα εγώ. Πες εσύ. Εσύ έχεις ειδιπόδιο με τη μητέρα σου. Ειδιπόδιο με τη μητέρα μου, ναι. Δηλαδή να είμαι ερωτευμένος με τη μητέρα μου. Mm-hmm. Τη μητέρα μου την έχετε δει. Όχι. Ναι, γι' αυτό το λέτε αυτό. Δεν κατάλαβα. Υπερασπιζόμαστε και τα πουκάκια τώρα. Ναι, γιατί αυτό το Χριστέ μου, πως μιλάω έτσι. Κερδίζει τη ζωή του μόνο του. Χωρίς να έχει το μυαλό και τα πτυχία τα δικά σου. Με φούντωσες πάλι, το βλέπεις. Ας γνωρίσουμε λοιπόν, είναι φοβερή. Τη Γιώτα και το Γιάννη. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Τι ωραίοι που είστε. Καλημέρα Γιώτα, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα. Παιδιά, καλημέρα. Να ρωτήσω, θα αρχίσω από τα αδιάκριτα. Είστε ζευγαροί. Είμαστε πάρα πολύ καλή φίλη. Παιδιά, αυτό το ελαφρύ είμαστε και δεν είμαστε κομμένο. Βάζει ιδέες να βλέπεις. Παιδιά, δεν υπάρχει λίγο και πολύ. Υπάρχει μία, εντάξει, το πιάσαμε. Μένετε μαζί αυτό το διάστημα. Ναι. Είστε λόγω της καραντίνας. Α, είστε κολλητοί δηλαδή. Ναι, αυτοκόλλητοι. Αχα. Ναι, αυτό ναι. Λίγο. Και ό,τι ήθελε προκύψει, μωρέ, εντάξει. Παιδιά, έτσι. Έτσι. Πώς μπήκατε στο TikTok, πώς το πήρατε απόφαση, είπατε κάτι άλλο. Για την ακρίβεια είχα φτιάξει εγώ ένα λογαριασμό και στην αρχή για χορευτικό σκοπό. Αλλά μετά σκέφτηκα το ότι πολύ χορό, ας κάνουμε και κάτι έτσι πιο φαν. Και έφτιαξα και στη Γιώτα ένα κωδικό. Και έγινε ό,τι έγινε, ναι. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, γιατί εν τέλει μας τέριαζε. Και άρεσε πολύ σε εμάς και μετά και στο κοινό και βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Με τι ασχολείστε, παιδιά, είστε κάποιοι στο... ποια είναι το επαγγελμά σας. Είμαστε χορευτές. Είστε χορευτές. Αλήθεια. Ναι. Α, γι' αυτό σας βγαίνει έτσι. Παρόλο που είστε χορευτές όμως, δεν κάνετε TikTok με χορευτικά. Κάνετε TikTok. Όχι, με... ναι. Θέλουμε έτσι λίγο να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Κάτι πιο αστείο. Μάλιστα. Ναι. Και τώρα, οπότε δεν εργάζεστε, είστε όλη μέρα σπίτι. Σωστά. Τα props και όλα αυτά που τα βρίσκετε. Από το σπίτι. Πατέντες γρήγορες, μην νομίζετε. Δηλαδή, πιάσ' το ένα, φέρ' το άλλο, πάμε, έλα, γυρνάμε. Δεν είναι. Ναι. Ας πούμε ότι παίρνει χρόνο. Πάντως, οπτικά φαίνονται καταπληκτικά και δουλεμένα. Έτσι. Δεν είναι πρόχειρα πράγματα. Και το έχουν τα παιδιά γενικά. Ναι. Και να πω και κάτι, παιδιά. Εγώ έχω κάνει ένα λογαριασμό, δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν έχω ιδέα τι είναι το TikTok. Και πολλοί κόσμοι που παρακολουθεί μπορεί να μην ξέρει τι είναι το TikTok. Να το εξηγήσουμε έτσι απλά. Τι είναι το TikTok. Ουσιαστικά είναι, βασικά είναι μια εφαρμογή η οποία κάνεις lip sync και βάζεις ό,τι θες. Μπορείς να κάνεις χορό και τραγούδι, θεατρικό, τραγούδι. Είναι κάτι πιο περισσότερο ψυχαγωγίας και να περάσεις καλά. Θεωρείτε ότι είναι για παιδιά λίγο μικρότερης ηλικίας. Είναι για νέους ή μπορεί να το κάνει και ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας για να περάσεις καλά. Εμείς κατά καιρούς στο TikTok βλέπουμε συνέχεια πολύ μεγάλης ηλικίας, μικρά παιδιά ναι. και τις ηλικίες ναι, μας, νέα άτομα. Είναι και όλες τις ηλικίες. Μπορείτε να μας κάνετε κάτι τώρα έτσι live, να κάνουμε TikTok εννοείται, live. Εννοείται, έχουμε ετοιμάσει και κάτι... Ειδικά για σας, ναι, πολύ το φτιάξαμε χθες. Α, τέλεια, περιμένουμε. Είστε έτοιμοι, πάμε. Ωραία. Ναι, μισό λεπτό. Μ' αρέσει που όλοι όσοι κάνουν TikTok είναι πάντα μάχημοι. Πραγματικά είναι πάντα μάχημοι. Φανταστική. Ήρθα, μωρό μου, πήρα λαμπάδες. Πολύ χαρούμενη. Σε αγαπώ που αγαπάς. Να το περιμένουμε και το κορίτσι, θα κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση. Ήρθα, μωρό μου, πήρα λαμπάδες.
Πολύ χαρούμενη, γιατί βρήκα υπέροχες λαμπάδες. Κοίτα. Λοιπόν, για την Ανάσταση θα κρατάω εγώ αυτή. Σ' αρέσει? Τι να πω τώρα, ναι. Είναι πολύ ωραία. Σταμάτησε. Δεν πειράζει, παιδιά, ένα χειροκρότημα. Έπαθε πλάκα, τη λίστα είναι καταπληκτική. Βλέπουμε από κάτω και τους λογαριασμούς σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Άντε και καλό Πάσχα, μιας και δείξατε λαμπάδες, παιδιά. Καλό Πάσχα. Η δεύτερη λαμπάδα, μισό λεπτό. Η δεύτερη λαμπάδα είναι αυτή. Ήταν πιο γράντε. Αυτή ήταν πολύ καλή. Συγγνώμη, ντετόλ που βρήκατε. Καλή, υπάρχει, υπάρχει. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.